Κύριε Καπόπουλε, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε ζητώντας το σχόλιο σας με όλα όσα συμβαίνουν στη διεθνή σκηνή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από τις συνέπειες του πολύ νεκρού ναυαγίου ανοιχτά της Πύλου πριν από μερικές μέρες. Ποιες θα είναι οι αρνητικές συνέπειες όσον αφορά το μεταναστευτικό στην Ευρώπη και τι στάση θα κρατήσει από εδώ και πέρα στο μέγα αυτό πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν εκτιμάτε ότι η ακροδεξιά θα σηκώσει κεφάλι λόγω του προβλήματος αυτού. Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαι πολύ απεσιόδοξος, διότι οι προτεραιότητες των επαγγελματιών της πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πώς να μειώσουν το πολιτικό κόστος που προκύπτει από τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ένα κόστος που πολλές φορές είναι αυτοπαγίδευση των ίδιων δημαγωγών που καταφεύγουν στην ξενόφοβη ρητορική, για να μην μπορούν μετά όταν ασκούν εξουσία να απαλλαγούν από τη ρητορική την προεκλογική τους. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Είναι εντελώς παράλογο σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, σε μια εποχή που δεν υπάρχει σύνορα για τα προϊόντα, δεν υπάρχουν δασμοί, σε μια εποχή που ο τουρισμός έχει πάρει την πιο ξέφρενη διάσταση, οι μόνοι που δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθεροι, εκτός από τα κεφάλαια, τα funds, τις επενδύσεις που αναζητούν κάθε μέρα διαφορετικό τόπο επένδυσης για να έχουν μεγαλύτερο κέρδος. Ο μόνος λοιπόν που δεν μπορεί να κινηθεί συντεταγμένα είναι ο πληθυσμός που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη γενέθλια γη του, είτε για φυσικές καταστροφές, είτε για, αν θέλετε, αποδόμηση και καταστροφή των καθεστώτων μετά από επέμβαση της Δύσης. Σας θυμίζω τη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν βασικό κομμάτι του ελέγχου της ανεξέλεγκτης ροής μεταναστών και προσφύγων από την υποσαχάρη Αφρική και μετά την επέμβαση της Δύσης και την ανατροπή του Καντάφη έχει νέα κυβέρνητη πολιτεία. Σας θυμίζω τη Συρία. Σας θυμίζω το Αφγανιστάν. Η ιστορία μας διδάσκει ότι στο τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήρθε από τη μεγάλη μετανάστευση των λαών. Αυτή η μεγάλη μετανάστευση δεν έγινε με θεία επιφύτηση, αλλά τότε λένε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν πρωτοφανείς συνθήκες ξηρασίας στην Κεντρική Ασία και ξεχύθηκαν οι ορδές των βαρβάρων προς τη Δύση. Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Η απόκληρη της παγκοσμιοποίησης, η απόκληρη των επεμβάσεων με εγκληματική ευθύνη της Δύσης που οδηγούν σε κράτη κατεστραμμένα, προσπαθούν να βρουν μια θέση στον ήλιο. Και θα ήταν καλύτερα, γιατί εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία, υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που σύντομα θα χρειαστούν εκατομμύρια μετανάστες, θα ήταν καλύτερο ο ΙΕ ή κάποιος διεθνής οργανισμός να έχει ελεγχόμενη, το τονίζω ελεγχόμενη, δυνατότητα πρόσβασης στην Ευρώπη κάποιων πληθυσμών που και αυτοί ψάχνουν για ένα καλύτερο αύριο και η Ευρώπη στο συγκεκριμένο σημείο ή κράτος τους έχει ανάγκη. Ξέρετε, είναι οι διακινητές των ανθρώπων, θυμίζουν την εποχή της υποταπαγόρευσης. Όσο υπήρχε υποταπαγόρευση, υπήρχε το λαθρεμπόριο. Με το που άρχιγε υπό το απαγόρευση, σταμάτησε το λαθρεμπόριο. Ελεγχόμενες λοιπόν μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, με συγκεκριμένες διαδικασίες, για όφελος των πάντων και των ίδιων των πληθυσμών που να ζητούν ένα καλύτερο αύριο αλλού και των χωρών που δεν μπορούν να δώσουν ένα κομμάτι ψωμί σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και χωρών στην Ευρώπη όπως η Γερμανία, που σε 20 χρόνια θα δουν τον πληθυσμό τους να καταραίει λόγω υπογεννητικότητας. Άρα λέτε ότι η Δημοκρατική Ευρώπη δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και από την άλλη πλευρά εκτιμάται. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Εκτιμάται ότι θα πάρει κεφάλι η ακραδεξιά με επικεφαλή στην Μελώνη στην Ιταλία. Όχι μόνο και σε λίγο την εναλλακτική για τη Γερμανία στη Γερμανία που είναι δεύτερο κόμμα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά έχει πάρει κεφάλι λόγω της μόνιμης πολιτικής λιτότητας. Λόγω της κατάρρευσης και της συνθλιβής της μεσαίας τάξης. Ξέρετε, η μεσαία τάξη, η οποία εύκολα χάνει τον μπούσουλα για την ταυτότητά της και ποια είναι, είναι κρηκτική ύλη. Από τη μία μέρα μπορεί να φύγει από ένα κόμμα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και να βρεθεί την άλλη μέρα στην πιο μαύρη ακροδεξιά. Το έχουμε δει αυτό να γίνεται το 1933 στη Γερμανία. Σωστά. Λίγο πριν ανέρθει στην εξουσία ο Χίτλερ, λέτε. Ακριβώς. Είναι λοιπόν απορίας άξιων, αυτή η αιμονή της Γερμανίας, τη μόνιμη κοινότητα, η οποία δεν αντέχεται από τα κράτη του Νότου. Στην Ιταλία είδαμε, είχε μελώνει στην εξουσία. Στην Γαλλία η Λεπέν είναι στον προθάλαμο αναμονής και αν δεν συμβεί κάποια ανατροπή θα είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας.
Στην Γερμανία η εναλλακτική, είπαμε, είναι δεύτερο κόμμα. Στην Ισπανία η ακροδεξιά Vox ετοιμάζεται να βγει στην κυβέρνηση μαζί με το Λαϊκό Κόμμα. Ο κίνδυνος τώρα πια είναι η κλασική δεξιά ή ακόμα και η μετριοπαθής κεντροδεξιά να μπουν σε ομοιρία από την ακροδεξιά. Να γίνει δηλαδή, αν θέλετε, μία συγχώνευση των διαφόρων εκδοχών της δεξιάς, όπου το στίγμα θα το δίνει η ακροδεξιά. Η Τουρκία τώρα, στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, τι παιχνίδι λέτε ότι από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει και εις βάρος της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα είναι ο στόχος της. Η Ελλάδα, αλλά ο στόχος της, χωρίς να το επιδιώκει, δεν ξέρω αν το επιδιώκει η Τουρκία, είναι και η Ευρώπη. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αν έχουμε νέες ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές, αυτές οι ροές, ένα κομμάτι, ό,τι και να κάνει η Frontex, ό,τι και να κάνουν οι ελληνικές αρχές, θα βρει τη διέξοδό του προς την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ειδικά, πριν σταθεροποιήσει την οικονομία του, μια τέτοια κίνηση. Διότι φύγει, αν θέλετε, τα ιερά και τα όσια των κομμάτων εξουσίας στη Δυτική κυρίως Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γερμανία, αναφέρομαι στις κάτω χώρες. Αυτά τα κόμματα που ασκούν την εξουσία θα καταρρεύσουν σε όφελος ακροδεξιάς αν έχουμε ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές. Λίγο θέλω το σχόλιο σας για τις αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Πριν λίγες ώρες ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε ως δικτάτορα τον Κινέζο πρόεδρο. Η Κίνα απάντησε ότι αποτελεί μια βαριά παραβίαση της πολιτικής αξιοπρέπειάς της από την πλευρά της Αμερικής. Ναι, πρώτον ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τον Biden, διότι φαίνεται ότι δεν έχει τη συνέστηση κάποιων πραγμάτων όταν μιλάει. Δηλαδή μετά το διορθώνει. Δεύτερον, δεν πρέπει να εκπλησόμαστε. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια, αν θέλετε, ελεγχόμενη αντιπαλότητα με την Κίνα. Σαν αυτοί που είχαν την εποχή του ψυχρού πολέμου με τη Σοβιετική Ένωση. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι τα ίδια. Η Σοβιετική Ένωση ήταν υποδέστερη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ένα πράγμα ήταν ισότιμη. Στα στρατιωτικά οπλικά συστήματα, συμβατικά και πυρηνικά. Σε όλα τα άλλα ήταν πολλές σκάλες πίσω. Σήμερα η Κίνα είναι η επερχόμενη ηγεμονική δύναμη. Είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Βραζιλίας. Έχει κατακτήσει ειρηνικά, εμπορικά και με επενδύσεις στην Αφρική. Ελέγχει τα λιμάνια και σοβαρές υποδομές στην Ευρώπη. Είναι λάθος των Αμερικανών να νομίζουν ότι η Κίνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επανέκδοση της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι πολλαπλάσια απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στέλνει εκείνα ένα μήνυμα στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων λέγοντας ότι εγώ ως Κίνα ωφελούμαι και είμαι εγγύτης της παγκοσμιοποίησης. Οι Αμερικανοί για γεωπολιτικούς λόγους πάνε να χαλάσουν μια παγκοσμιοποίηση που ήδη επέβαλαν. Να υπάρχουν δηλαδή πολιτικές και γεωπολιτικές προτεραιότητες που να ισχύουν επί των οικονομικών σκοπιμότητων. Πάμε λίγο να ακούσω το σχόλιο σας, να ακούσουμε το σχόλιο σας αναφορικά με το μέτωπο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, όταν στο πλαίσιο αυτό η Λευκορωσία ανακοίνωσε πριν από λίγο ασκήσεις επιστράτευσης διάρκεια στα σύνορα με την Ουκρανία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να έχουν πληροφορίες ότι επίκειται κάποιες ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Λευκορωσίας. Μπορεί να ετοιμάζει ο Πούτιν την είσοδο της Λευκορωσίας στον πόλεμο να πλαγιοκοπήσει το Κίεβο από βορρά. Όλα είναι πιθανά. Τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Ένα είναι βέβαιο. Ότι μέχρι στιγμής οι δύο αντίπαλες πλευρές, δηλαδή από τη μία η Ουκρανία και οι χώρες του ΝΑΤΟ και από την άλλη η Ρωσία, έχουν μπει σε ένα πόλεμο χαρακομμάτων, σε ένα πόλεμο φθοράς και καμιά από τις δύο δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει ριζικά τους συσχετισμούς στο πεδίο της μάχης, ώστε να έχουμε έναν νικητή και έναν νικημένο. Επί του παρόντος έχουμε δύο μπλεγμένους σε μια αποτελματωμένη σύγκρουση που οι ηγεσίες τους δεν τολμούν να αναλάβουν το κόστος να αναζητήσουν ένα συμβασμό. Κύριε Καπαπούλε, πρόσφατα γράψατε ότι φοβάστε για την αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων και λίγο θέλω την διεισδυτική ματιά σε αυτό που είπατε. Είναι δύο μέτωπα στα Βαλκάνια.
Το ένα δεν είναι ακριβώς Βαλκάνια, είναι Νοτιοανατολική Ευρώπη, γιατί οι ίδιοι κάτοικοι της περιοχής αυτής, μιλάω για τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, δεν αφαιρούν σε αυτούς τους Βαλκάνιους. Είναι το πρόβλημα της Τρανσνιστρίας. Η Τρανσνιστρία είναι μια περιοχή που έχει αποσχιστεί από τη Μολδαβία το 1990 και κατοικείται από ρωσόφωνους. Είναι μια λωρίδα γης δίπλα στον ποταμό Δνίστερο, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Η Μολδαβία με τη σειρά της ανήκε μέχρι το 1940 στη Ρουμανία. Οι κάτοικοι της είναι Ρουμάνοι και υπάρχει αλυτρωτικό κίνημα υπέρ της ένωσης με τη μητέρα πατρίδα. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν, να υπάρξει κάποια εμπλοκή των Ουκρανικών δυνάμεων με τις δυνάμεις των Ρωσόφωνων στην Τρανσνιστρία, να απλωθεί η σύγκρουση στη Μολδαβία και η Μολδαβία να αναζητήσει μέσω της ενσωμάτωσής της στη Ρουμανία την προστατευτική ομπρέλα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε θα έχουμε διάχυση του πολέμου στο Βαλκάνι. Ένα άλλο μέρος που είναι επικίνδυνο, άλλα δύο μέρη είναι επικίνδυνα για ένα ντόμινο αποσταθεροποίηση στα Βαλκάνια, είναι η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, η οποία έχει de facto ανεξαρτητοποιηθεί, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι δίπλα στη Σερβία και είναι δύο χώρες που αν ήθελε η Ρωσία θα μπορούσε να αποστείλει δυνάμεις. Το έχει κάνει άλλες δύο φορές, μία στο Σεράγιο από το 1994 και άλλη μία στην Πρίστινα το 1999. Και αν κατεβούμε παρακάτω, είναι το σύνορα του Κωσυφοπεδίου με τη Σερβία, όπου εκεί οποιαδήποτε ανάφλεξη θα έχει άμεση αντανάκλωση στη Βόρεια Μακεδονία, ανάμεσα στη βορειοδυτική περιοχή που κατοικούν Αλβανοί και στην υπόλοιπη περιοχή που κατοικούν Σλαβομακεδόνες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν κάθε λόγο να κοιτάξουν προς τη Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δύο λόγια, μια σπίθα αρκεί για να ανάψει μια φωτιά, η οποία δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο στο πέρασμά της 110 χρόνια μετά την έναρξη του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου το 1913, από όπου προέκυψαν τα σημερινά σύνορα στο Βαλκανικό Νότο. Μου δίνετε πάσα για να σας ρωτήσω για την ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο και τον δήμαρχο τον Φρέντι Μπελέρη. Απορρίφθηκε η έφεση για την αποφυλάκησή του δήμαρχου Χιμάρας. Τι λέτε να γίνεται σε αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα τήρησης της νομιμότητας και των δημοκρατικών διαδικασιών σε ολόκληρη την Αλβανία. Έτσι. Είναι πολύ μακριά η Αλβανία από το να έχει υιοθετήσει τις σταθερές και τις αναφορές των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. Και όπως είναι φυσικό, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν είσαι και εθνική μειονότητα, είσαι δύο φορές πιο περικυκλωμένος από την αυθαιρεσία και τη βία της κεντρικής εξουσίας. Τελευταίο ερώτημα αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε δημοσιεύματα σήμερα στον τουρκικό τύπο που κατά αυτόν σε γκρίζες νησίδες στο Αιγαίο οι Έλληνες λέει επικίζουν με κατσίκια. Ναι, είναι παλιά ιστορία αυτή, είναι καινούργια. Mm-hmm. Το 1976 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ συναντήθηκαν στη Βέρνη της Ελβετίας. Εκεί συμφώνησαν να μην κάνει κανείς μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο αν δεν υπάρξει συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη. Όπως είναι γνωστό, η πιο μικρή βραχονισίδα έχει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, εφόσον υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες πάνω στη βραχονισίδα. Αν η βραχονισίδα είναι ακατοίκητη, δεν δικαιούται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αυτό που μας κατηγορούν οι Τούρκοι είναι ότι επικίζουμε συστηματικά βραχονισίδες με βοσκούς ή με εξοπλίσια ή με ψαράδες ή με οικολόγους για να πάμε στην πράξη να καταγράψουμε όλο το Αιγαίο ως ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ παραβιάζοντας το πρωτόκολλο της Βέρνης του 1976. Βέβαια εδώ υπάρχει κάτι στρεψόδικο στην τουρκική θέση υπό την έννοια ότι είναι σαν να καλούν με την Ελλάδα να δεχτεί ότι έχει περιορισμένη κυριαρχία σε εδάφη που δεν είχαν στο διάβα της ιστορίας αμφισβητηθεί ποτέ. Όμως οι Τούρκοι απαντούν όταν τους θέτει σε αυτό το θέμα ότι θα αρκούσε μια δήλωση της Ελλάδας ότι οποιαδήποτε μεταβολή μιας νησίδας από ακατοίκητη σε καλλιεργήσιμη ή κατοικήσιμη θα μπορούσε να συνοδευτεί από μια δήλωση ότι η Ελλάδα δεν αμφισβητεί τη συμφωνία του 1976. Κοιτάξτε, είναι το βασίλειο της σύγχυσης και της τρεψοδικίας. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι από αυτά που λένε οι Τούρκοι είναι κάτι που το βάζω στο τραπέζι για να το πάρω πίσω και τι είναι πραγματική διεκδίκηση. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ θερμότατα για την έγκαιρη ανάλυσή σας. Και εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.